Ξέρω ότι δεν με περίμενες. Ο πατέρας σου τι είπε για χθες? Άστα αυτά, πάμε να φύγουμε. Γιατί? Βρε, πάμε να φύγουμε, θα σου πω αργότερα. Τι αργότερα, κότσι μου, τι σε έπιασε? Κλειστοφοβία. Θέλω να πάμε να δούμε την Πανσέλινο. Τρεις μέρες Πανσέλινο, νύχια θα βγάλουμε στο τέλος. Άντε, βρε, Μάριε, αφού κάθε βράδυ για μας έχει Πανσέλινο. Άννα! Κόψε δεξιά. Ναι, ναι, έλα, 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 έλα. Οπ, στοπ. Τώρα κόψε αριστερά. Πάμε, πάμε. Έλα. Ωπα. Κατέβασέ την. Τι έπαθε? Τι έπαθε, δεν είδες, έπεσε από τις σκάλες. Άννα, Άννα, Άννα. Πού είμαι? Τι είναι εδώ, Λένα μου? Ποια Λένα? Η θεία Λένα. Σταμάτα να κελάς ανηλίθεια και πες μου που είμαστε. Δεν βλέπεις, πού είμαστε? Πάλι σε ξένο σπίτι ξυπνήσαμε. Αχ, σταμάτα ρε με μελάνιασες. Άννα, είσαι καλά? Σε ρωτάω, γιατί δεν μου απαντάς, είσαι καλά? Σε ποιον μιλάς τώρα? Σε σένα. Και γιατί με λες, Άννα? Και πώς θέλεις να σε πει φακλάνα? Τζένι! Πώς? Τζένι, Τζένι Βρανά! Τι με κοιτάτε και οι δυο σαν χάνει? Αχ, δεν αισθάνομαι καλά. Φέρε μου λίγο νερό, λιποθυμάω. Σε λιγάκι, Τζένι. Όταν μου μιλάς, θα με κοιτάς στα μάτια, εντάξει? Μα δεν μίλησα σε σένα. Τότε σε ποιον? Στην Τζένι. Δεν τη λένε Τζένι, Λένα τη λένε. Κατάλαβα, ξυπνήσαμε σπίτι του και ούτε μας ξέρει. Τζάμι, πω. Μάριε, σε παρακαλώ, λίγο νερό. Αφού αποφάσισε να τελειώσει αυτή την κωμωδία, γιατί δεν μου το λες και εμένα να αλλάξω ταυτότητα? Γιατί λες ότι είσαι Τζένι Βρανά? Και ποια θέλεις να λέω ότι είμαι η Σάρων Στόουν? Ποιος ήταν αυτός? Τώρα αλήθεια, δεν θυμάσαι ή παιχνίδια μου παίζεις πάλι? Έλα το νεράκι. Τι έγινε, συνήλθε? Σχεδόν. Ρε, Λένα, θα μου πεις ποιος είναι αυτός τώρα, να σηκώθω να φύγω. Μα ποια είναι αυτή η Λένα, επιτέλους? Α, είσαι και βραδίνους. Αυτή δεν είπαμε. Ωραία, ωραία. Αυτή είναι η Λένα. Η Τζένι ποια είναι? Εγώ είμαι η Τζένι. Εξήγησέ του γιατί με κούρασε. Είσαι τελοτζάς. Εγώ είμαι η Λένα. Άννα, σε παρακαλώ, σύνελθε, τι έχεις πάθει? Δεν είμαι η Άννα, ρε. Πόση φορές θα το πω? Είμαι η Τζένι Βρανά, κόρη του υπουργού Βρανά. Άντρα, τελειώνουμε. Σήκω να φύγουμε, εσύ. Χάλια, η φτωχούλα, χάλια, κάτι τη βάρεσε κατά κέφαλα. Τι λες, μωρέ, πάμε να φύγουμε. Πού πάτε χέρι-χέρι? Στον καρατζαφέρι. Πού τον ψώνεις αυτόν, στο κουκούτσι, ε? Μαρία, σε παρακαλώ, μας αφήνεις λίγο μόνες. Πάλι, αφού είναι. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Καλά, βασίζομαι πάνω σου. Τώρα μπορείς να μου εξηγήσεις τι συμβαίνει. Κόψε την πλάκα, ρε Τζέν, δεν θυμάσαι τίποτα. Έγινε τίποτα χθες με αυτόν και. Μην ξεράσω. Με αυτόν δεν θυμάσαι το Μάριο. Τον μπάτσο! Του Beverly Hills. Oh, πριν από λίγο καιρό ήσουν μεθυσμένη και είχες χτυπήσει έναν τύπο. Εγώ. Και έδωσες ψεύτικο όνομα. Εγώ. Και μετά είπες ψέματα ότι είχες κλέψει το αυτοκίνητο του πατέρα σου. Για να μην γίνει σκάνδαλο, δεν θυμάσαι τίποτα? Ηλίθεια είσαι, παιδάκι μου, τι βλακίες μου λες. Σε ποια ταινία τα είδες όλα αυτά? Άννα, Τζένι, Λένα. Λένα, Τζένι, Άννα. Άννα. Να ένα μήνυμα. Χάλια, η μνήμη σου χάλια. Τον πατέρα σου πώς τον λένε? Έχει σκοπό να μου σπάσει τα νεύρα. Βρε, πες μου τώρα, υπάρχει λόγος. Σωτήριο Βρανά. Τη μάνα μου Αμαλία και ζει με τον κόμενο στην Ελβετία. Εσένα σε λένε Ελένα Γεωργίου. Και ο τελευταίος άντρας που με συγκίνησε στη ζωή μου ήταν ο Νίκος στην πρώτη δημοτικού. Το θυμάσαι? Χάρμα, ως εδώ, χάρμα. Αυτός που ήταν εδώ, ποιος ήταν? Ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Άσε μας, βρε Ελένα. Ούτε ξέρω ποιος είναι, ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Δηλαδή, δεν θυμάσαι τίποτα πώς έχουν συμβεί με τον Μάριο? Μα τι έχει συμβεί επιτέλους με αυτό το Μάριο, να πάω να αυτοπυρποληθώ? Έκανα τίποτα μαζί του μεθυσμένη? Τζένι! Ναι.
Θα σου πω κάτι. Έχεις πάθει αμνησία. Εγώ. Αφού όλα τα θυμάμαι. Έχεις χτυπήσει το κεφάλι στις σκάλες και έχεις ξεχάσει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου το εξηγήσω και δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, άκου. Ό,τι σου λένε, θα λες ναι. Ναι, λοιπόν όχι. Τι ώρα είναι? Έχω ραντεβού με το δάσκαλο για τένις το απόγευμα, σε παρακαλώ. Ποιο απόγευμα, κάτσε κάτω. Εγώ πάω μέσα. Τι έπαθε τώρα αυτή, σε ποιο γκόμενο κάνει η ίντρικα πάλι? Αχ, το κεφαλάκι μου. Τι έπαθε? Ταύτιση, Μάριε, ταύτιση. Με το χτύπημα που έπαθε, έπαθε μία ταύτιση. Δεν καταλαβαίνω. Κάτσε κάτω. Θα σου το πω απλά. Η Άννα είναι μία πτωχή, μηδαμινή, ασήμαντη κοπέλα. Α, μην μιλάς τώρα έτσι για την κοπέλα. Δεν είναι σωστό. Μη με διακόπτεις. Εκτός των άλλων, δεν έχει καμία γοητεία. Ή μήπως έχει? Κοίτα τώρα, όλοι οι άνθρωποι έχουν γοητεία. Έτσι και η Ανούλα έχει. Δεν έχει. Ενώ εγώ έχω χυλάκι πετροκέρασο και μάγουλο βερίκοκο. Ρίκο. Τι λες τώρα, τρελάθηκες? Λέω αυτά που έχω. Και εν συνεχεία έχω βλέμμα αλεπούς και ορμή τίγρης. Θα με κατασπαράξεις δηλαδή? Έχω ή δεν έχω, λέγε. Έχεις και πάλι όμως, δεν καταλαβαίνω. Άκου. Η Άννα κάνει ότι είναι η Τζένι Βρανά. Που σημαίνει ότι η πτωχούλα ταυτίστηκε με μένα. Γιατί? Γιατί βάρεσε κάτι στο κεφάλι, που ξέρω εγώ. Τόσο πολύ χτύπησε. Μπράβο, σίστερ! Τι τραγουδάς, το Κάρμινα Μπουράνα? Κάρμεν, Βέστα μου, Κάρμεν του Μπιζέ. Σιγά τα λάχανα. Πάντως έχει ωραίο ρυθμό. Αν δεν είναι ωραία η Κάρμεν, ποια θα είναι, Βέστα μου, το... Περασμένα, ξεχασμένα της Γαρμπή. Περασμένα, ξεχασμένα, ολαλά, περασμένα. Κοίτα εδώ, φαίνει αυτή εδώ πέρα, τι γυρεύει, μπορείς να μου πεις? Και τα πόδια της, πάνω στο τραπεζάκι με τα παπούτσια της. Ξέρεις πόσο το έχω πληρώσει εγώ αυτό το τραπεζάκι? Εσένα μιλάω, τι θες εδώ? Α, ωραίο μανό, για να το δω. Α, δικό μου είναι. Καλά, στο χαρίζω, εγώ φοράω ψεύτικα. Εσένα μιλάω, κάτι σε ρώτησα, τι θες εδώ? Αλήθεια, girl, έχουμε κανένα νιούς? Δεν ξέρω ακόμα, θα το μάθω σύντομα. Ξεράδια, άκουσε να σου πω, κορίτσι μου. Αν νομίζεις ότι επειδή σε βοηθήσαμε μια φορά θα τριγυρνάς εδώ μέσα άερη και κάερη Μαρία Περλεβέντο, είσαι γελασμένη. Τι λες, μωρέ, ποιο βοήθησες, ποιο Μαρία? Εγώ δεν σε βοήθησα την άλλη φορά με το Μάριο. Τι έκανες εσύ? Εσύ, σπίτι δεν έχεις? Κοίτα, αντιμετώπιση. Μένω άφωνη. Κι εγώ στην Εκάλη, αλλά δεν κάνω έτσι. Άντε, θρασιτάτη, άντε σπίτι σου που μου στρογγυλοκάψες, άντε μην ευριάσω! Έλα, να μην συγχυστεί περισσότερο. Έλα, πήγαινε και εγώ θα σου χαρίσω το eyeliner μου. Τι λέτε ρε, νούμερα? Νούμερα! Άκου να σου πω, Ποκαχόντα! Είδες, Θράσος? Άντε μη σου δώσω καμιά, ήρθες μέσα στο σπίτι μας. Σπίτι σας! Δηλαδή, χθες το βράδυ κοιμηθήκαμε όλοι μαζί. Πού! Και τι το έχω πει, τη λένε, στα ομαδικά τα σχένομαι. Όχι, όχι και να σε κοιμίζουμε εδώ μέσα. Αυτό πάει πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν κοιμήθηκα εδώ χθες. Και πώς ξύπνησα πρωί-πρωί? Α, πρωί-πρωί. Are you crazy, girl? Αχ, κάτι έχει πάθει το girl. Άντε, παιδάκι μου, στο σπίτι σου. Άντε, γιατί θέλουμε να κοιμηθούμε. Νύχτωσε. Σούπερ. Θα πάρω κανένα τηλέφωνο να κάνω κλάμπινγκ. Μήπως είσαι να μου δανείσεις κανένα βαφτικό για να μην πηγαίνω σπίτι μου? Έχω μία μάσκαρα που σου κάνει ένα μάτι. Το ένα μόνο? Μου, δύο ώρες έλειψα μέσα από το σπίτι μου και έγινε μπάχαλο. Λοιπόν, το τηλέφωνο που είναι? Δεν θα το απασχολήσω πολύ. Καμιά 15-20 άτομα θα πάρω ή να κανονίσω σύνδεση. Μισό λεπτό για να καταλάβω πλήρως. Έχει πάθει ταύτιση και παριστάνει ότι είσαι εσύ. Συμβαίνει αυτό? Ναι. Και γιατί κάνει όλη αυτή τη διαδικασία? Και πού να ξέρω εγώ. Η Τζένι Βρανά είμαι, δεν είμαι ο Φρόιντ. Ωραία, τότε να φωνάξουμε ένα ψυχίατρο να μας πει τι έχει. Ψυχίατρο, μάλλον είμαι και ο Φρόιντ. Άκου να σου πω. Η Άννα κάνει ότι είναι η Τζένι επειδή με ζηλεύει, γι' αυτό. Η Άννα? Ναι. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει, μια γυναίκα που αγάπησε πολύ. Καλά, μην αρχίζουμε τώρα πάλι τα ίδια. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Τι σχέση έχει όμως με την ταύτιση? Χάλια το IQ σου, χάλια. Κάτσε. Η Άννα βλέπει ότι με θέλει σαν δαιμονισμένος και βλέπει το πάθος της σχέσης μας.
Εμείς οι δύο είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Μα τι λες τώρα? Δεν το λέω εγώ, το κάρμα μας το λέει. Η Άννα ζηλεύει τη θέση μου, γι' αυτό παίρνει τη θέση μου, κατάλαβες? Ωραία, τότε να της πω ότι τη θέλω να συνέρθει. Τι είπες? Δεν κατάλαβα. Όχι, λέω να της το πω μόνο για να συνέρθει. Δεν έχεις να της πεις τίποτα. Αυτά τα συζητήματα είναι πάρα πολύ λεπτά, Μαρία. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε συμπεριφορές έτσι. Λες, ε. Λέω, όπως καταλαβαίνεις, το κουτούλιμα που έφαγε τάραξε το κεφάλι της και πιστεύει ότι είναι η Τζένι Βρενά. Και νομίζει επίσης ότι θα σε κερδίσει έτσι. Άγωστε, εγώ φταίω για όλα αυτά που έπαθε. Κάτι καημένουλα. Δεν θέλω συγκινήσεις. Εννοώ ότι δεν πρέπει να της δείχνεις ότι λυπάσαι. Άσε, θα το χειριστώ εγώ το θέμα. Τι κόρη υπουργού είμαι. Έχω περάσει και από ένα Χάρβαρντ. Μα πού είναι οι άλλοι να φύγουμε? Ποιοι άλλοι? Σπύρα μου, κουβάλισες εδώ μέσα παλιοφίλικο. Α, για προσέξτε τα λόγια σας, άντε. Ναι, βγάλε μας και γλώσσα από πάνω. Άντε μάζεψε όποιον έχεις κουβαλήσει εδώ μέσα και δρόμο. Ξέρεις σε ποια μιλάς? Σε ποια μιλάω? Στη Lady D? Στην κόρη του υπουργού Βρανά. Σε ποια μιλάω? Κοφεύετε επίτηδες. Στην κόρη του Βρανά μιλάτε, στην Τζένι Βρανά. Χαίρετε, τι κάνετε, τι μου κάνεις? Δεν σου είπα να λες όλο ναι. Ώστε μιλάω στην κόρη του Βρανά, ε. Ναι. Μη φτύνεις μπροστά στον κόσμο, γκέρ. Δεν είναι σωστό. Αν είσαι εσύ η κόρη του υπουργού, εγώ είμαι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Κι εγώ η πριγκίπισσα Σύση. Στάσου, μάνα, να σου εξηγήσω. Να μου εξηγήσεις, μωρέ. Εσύ είσαι η αιτία του κακού. Αχ, τι κακό. Το γκέρ έχει πάθει ταύτιση από το χτύπημα. Ξέρω πολύ καλά εγώ. Από χτύπημα. Δεν αμφιβάλλω. Από ταύτιση, σίστερ. Και πού ξέρεις από ταύτιση? Το έχω πάθει. Μου το είπε ο ψυχαναλυτής μου. Ένα διάστημα είχα πάθει ταύτιση με την πριγκίπισσα Σύση. Σταμάτα τις ανοησίες. Ποιον κοροϊδεύει, μωρέ? Δεν κοροϊδεύει κανέναν. Έχει ανάγκη από βοήθεια η Άννα. Ωραία. Άμα έχει ανάγκη από βοήθεια, να φωνάξουμε το 166, να την πάει σε κανένα άσυλο να ησυχάσουν. Θέλει υποστήριξη. Να σε κουκουλώσει θέλει. Τι λες, μωρέ? Νάζια σου κάνει για να τη δείξει ενδιαφέρον. Ακούσε εκεί, αμνησία. Τι νομίζει, εμείς δεν ήμασταν κάποτε νέες, δεν τα κάναμε αυτά? Είχες κάνει ότι έπαθες αμνησία στον πατέρα? Μακάρι να πάθαινα να ησύχαζα και από αυτόν τον αχαήρευτο και από σένα. Εγώ νομίζω ότι δεν λέει ψέματα. Απλώς εσύ δεν τη συμπαθείς και πάει το μυαλό στο κακό. Έχει δίκιο ο Μάριος. Το γκέρ έχει ανάγκη από βοήθεια, σίστερ. Κατάλαβες? Ναι. Εγώ είμαι η Τζένι Βρανά, αλλά λέω ότι είμαι η Άννα Μελά. Εσύ λες ότι είσαι η Τζένι Βρανά, ενώ είσαι η Άννα Μελά. Κάτσε, μπερδεύτηκα. Εσύ λες ότι είσαι η Τζένι Βρανά, ενώ είσαι η Λένα Γεωργίου. Σούπερ. Τη Λένα Γεωργίου, ποιος την κάνει? Δεν αφήνεις τα κουφά. Λοιπόν, μόλις έρθουν, θα πεις ότι είσαι Άννα Μελά και θα σηκωθείς να φύγεις. Και μετά χτύπα και το κεφάλι στον τοίχο, μπας και ξανά έρθει η μνήμη σου. Άννα Μελά και φεύγω. Σούπερ! Έρχονται λοιπόν και μην ξεχνάς. Ό,τι λέω λες. Ναι. Χάι, Τζένι Βρανά. Με λένε Άννα Μελά. Τ' ακούς? Μωρέ, αυτή μας δουλεύει όλους εδώ μέσα. Πώς σε λένε, anyway? Άννα Μελά. Μας έχεις φέρει μεγάλο μπελά. Συνήλθε, Χάρμα, η μνήμη της Χάρμα. Φύγε. Φύγε. Εμένα λες να φύγω? Θα στο βγάλω το τσουλούφι παλιοφίλικο. Κάτσε ρε μάνα, τι έπαθε? Απ' τα σοκ θα είναι. Σου είπα να φύγεις, ρε βλαμμένο, κατάλαβες? Σου είπα να φύγεις, ρε βλαμμένο, κατάλαβες? Θα την ξεμαλιάσω. Be cool, sister, please. Μαριέ, αυτή διώχνει τη μανούλα και εσύ με κοιτάς αχανός. Μα τι έπαθε επιτέλους? Παραμιλάει, χτύπησε πολύ τον γκέρ και δεν ξέρει τι λέει. Εμένα ο ψυχαναλυτής μου μου λέει για μια ιστορία για κάποια που έχει διπλή προσωπικότητα. Σταμάτα πια με τον ψυχαναλυτή σου επιτέλους. Τι έγινε τώρα? Μα τι λες τη γυναίκα? Τι λέω στη γυναίκα? Ό,τι μου λες εσύ λέω, αυτό δεν μου πες να κάνω. Άντε, γιατί μου τα σπάσατε τα νεύρα πάλι εδώ μέσα. Άντε, και έχω ραντεβού με το δάσκαλο του τένις και θα πει ότι κάνω κοπάνα. Ωπα, διχασμός πάλι, νομίζω ότι είναι η Τζένι Βρανά. Δεν είμαι η Βρανά, είμαι η Τζένι Μελά. Μέλη Τζένα. Τέλος πάντων, φεύγω, χαίρετε. Άντε, πήγαινε, πήγαινε. Ξαναγύριστο. Good luck. Δεν έχεις να πας πουθενά. Άκου, Τζένι. Τι θες πάλι? Σε μένα μιλάει τώρα. Χάλια η μνήμη της, χάλια. Πάει και έρχεται, πάει και έρχεται. Τι είναι, τρολέι? Μια χαρά είναι. Πώς σε λένε, κοπέλα μου, πες μας. Άννα Μελά! Είδατε! Α, και με βγει έξω για την ξαναχάσει. Καλύτερα να πάρει το άλλο τρόλεϊ, να φύγει και να μην ξαναπατήσει. Πολύ σκληρή είσαι, σίστερ. Οκ, θα την πάω εγώ σπίτι. Αυτό μας έλειπε τώρα. Δεν γίνεται, θα μείνει εδώ. Εδώ συνέβησαν όλα αυτά. Εγώ φέρω την ευθύνη. Τι θα πει, θα την κρατήσει εδώ? Είναι σωστά πράγματα αυτά. Πέστε μου! Δεν είναι έτσι, χρυσό μου. Ο Μάριος είναι φιλότιμο παιδί. Πολύ φιλότιμο. Είναι όλο έτσι λέμε, αλλά εγώ νομίζω ότι παίζει το μάτι του. Πάψε εσύ, πάψε.
Ο Μάριος νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του. Μόνο για μένα δεν νοιάζεται, όλο με αυτήν ασχολείται. Όχι, δεν είναι έτσι, Χρυσό μου. Ο γιος μου σκέφτεται σοβαρά για σένα, σε θέλει. Κι εγώ θέλω να έρθω να τον αρπάξω απ' την άλλη, να του μιλήσω με μάτια βουρκωμένα. Συνέχισε, Γκέρτα, λες πάρα πολύ ωραία. Μην κάνεις έτσι, Χρυσό μου. Τι θα πει και ο πατέρας σου να σε δει σε αυτό το χάλι. Όλα θα τα πω στον πατέρα μου, όλα. Χάλια εδώ μέσα, χάλια. Θα ταράξεις τον μίνιστερ. Όχι, για το Θεό, Χρυσό μου. Άκου τι θα κάνουμε. Θα φωνάξουμε ένα γιατρό να μας πει τι έχει. Και μετά θα τη στείλουμε στο σπίτι της και έτσι θα τελειώσουν όλα. Τι θα κάνετε? Συγγνώμη, ε. Μάριε, Άννα, χρειάζεσαι γιατρό. Όχι, η Ανούλα θα μείνει εδώ κοντά μου να τη φροντίζω εγώ. Δεν έχει να μείνει πουθενά. Σταμάτησε. Τι είπες? Τι είπα? Λέω ότι πρέπει να σταματήσουμε τις ιατρικές υποθέσεις. Έχεις δίκιο. Λέω να φέρουμε γιατρό. Ξέρω έναν καλό ψυχίατρο. Ψυχίατρο, μόρ δεν πάτε να πνιγείτε λόγο. Σταμάτα, εσύ θα προλάβει όλη να φέρει. Τι είναι, έπαθες κάτι και είσαι λίγο. Όχι, έτσι είμαι λίγο νευρική. Λέω να πάω να πάρω τηλέφωνο το γιατρό. Ποιο γιατρό? Το Μιμίκο το γιατρό. Γιατί Μιμίκο το λένε? Όχι, Φούλη. Ο Φούλης γιατρός! Ε, τώρα είναι που θα τρελαθώ. Είδες που χρειάζεται γιατρός, ο Φούλης γιατρός είναι? Ναι! Όχι! Ναι ή όχι, μωράτε, και θα τρελαθώ εγώ στο τέλος. Ε, όταν θα έρθω, μας εξετάσει όλους μαζί. Πάω να πάρω τηλέφωνο. Ο δόκτωρ Φούλης, συνεργάτης του Φρόιτ. Κατάλαβες. Πρωτοβοηθειών καταντήσαμε εδώ μέσα. Την είδες πως έκανε η Βρανά. Κι αν πάει και τα πει στον πατέρα της, θα χάσουμε τα παλάτια και θα μας μείνει η καλύβα του Μπάρμπα Θωμά. Άσε που έχουμε και ευθύνη. Πού ξέρω εγώ τι έχει αυτή. Κι αν είναι επιληπτική. Η Βρανά. Για Βρανά, μωρέ, η άλλη. Κι αν σε λινιάζεται. Λες να γίνει λυκάνθρωπο, σίστερ. Βρε, δεν πάει να γίνει και χιονάνθρωπο. Μόνο έξω από εδώ. Ακούσε εκεί. Άσε που εγώ νομίζω ότι μας δουλεύει ψηλό γαζί. Βρε, αν δεν πάρω εγώ την κατάσταση στα χέρια μου, ζήτω που καήκαμε. Νάτος. Ποιος? Ο γιατρός. Πες του να κάνει γρήγορα, είναι πήγον, very quickly. Στο Φούλη, παρακαλώ. Τι θα πει κάνει πεντικιούρ στη Μαυρολέοντος και δεν μπορεί να έρθει? Ποια είσαι η Σουλτάνα? Άκουσε να σου πω, κοντοπίθαρη, φώναξε τον, μην έρθω εκεί και τα κάνω λίμπα. Ξάπλωσε λίγο, σε παρακαλώ, είσαι αναστατωμένη. Τώρα εσύ τι ζόρι τραβάς, δεν καταλαβαίνω. Ένα προσπάθησε να ηρεμήσει. Ηρεμή με. Εσείς κοντεύετε να με τρελάνετε όλοι εδώ μέσα. Μια είμαι η Τζέννη η Βρανά, μια είμαι η Άννα Μελά. Αποφασίστε επιτέλους ποια είμαι, θέλω να ξέρω. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Κοντά τα χέρια σου, εσύ, έτσι. Σωστά, εγώ φταίω. Εγώ φταίω γιατί σε πιέζω συνέχεια. Εσύ? Ναι, εγώ. Μια για τη ζωή σου, μια για τη δουλειά σου, μια για οτιδήποτε, για τη συμπεριφορά σου. Εγώ εσύ? Ναι, εγώ φταίω. Στο κάτω-κάτω θα μου πεις τι δικαίωμα έχω να κάνω κουμάντο στη ζωή σου. Έλατε. Τι είπες? Τίποτα. Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω, ας μου πει κάποιος. Λένα! Κοίτα πόση ώρα κάνει. Χάλια τα νεύρα μου, χάλια. Άντε βρε Φούλη, γιατί άργησες? Σκάσε Φούλη, δεν με ενδιαφέρουν πενιχέ της μαυροτέτειας. Εδώ πνιγόμαστε, πρέπει να έρθεις αμέσως. Τι είπε ο γιατρός, σίστερ? Έρχεται σε μια ώρα. Ωραία, πάω να ετοιμαστώ. Ο γιατρός θα έρθει, βέστα μου, δεν θα έρθει ο έραστης της Lady D. Please, είναι μεγάλη ανάγκη. Θα σου πω αργότερα. Α, Φουλή, όταν έρθεις μη φορές κολάν. Γιατρός με κολάν πάει, θα μας κράξουνε. Να φορέσεις ένα κουστούμι. Τι που θα βρεις το κουστούμι, ψάξε και βρες το. Α, και να μην φορέσεις και το περουκίνι, ε. Φαλακρός θα είσαι καλύτερος. Όχι, αν αυτό που θέλω να πω είναι ότι ως άνθρωπος έχεις τη δική σου αξία. Δεν πειράζει που δεν έχεις χρήματα. Πρέπει επιτέλους να σταματήσεις να παριστάνεις ότι είσαι η Τζέννη Βρανά. Στο κάτω-κάτω, αν εγώ είχα να διαλέξω ανάμεσα στη Τζέννη Βρανά και σε σένα, θα διάλεγα εσένα. Εμένα? Εσένα. Την Τζέννη Βρανά. Την Άννα Μελά. Ας το διάλο. Και γιατί θα διάλεγες εμένα από την κόρη του υπουργού? Γιατί... πώς να σου το πω, εσύ είσαι... Συγγνώμη ρε φίλε, τώρα κάτσε γιατί μπερδεύτηκα. Ερωτική εξομολόγηση μου κάνεις. Εγώ? Όχι, δεν είναι. Όχι. Κοίτα τον που ντρέπεται. Δεν ντρέπομαι. Αφού κοκκίνησες. Δεν κοκκίνησα. Να... Θα τρελαθώ, τα χέρια σου ίδρωσα, παιδί. Θες να ξαπλώσεις? Έλα, χαλάρωσε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω ούτε να χαλαρώσω, ούτε να... Δεν ίδρωσα. Και ούτε ντρέπομαι. Αυτό που επαναλαμβάνω, αυτό που είπα και πριν, ότι δεν χρειάζεται να παριστάνεις ότι είσαι κάποια άλλη, η Τζέννη Βρανά. Και ορίστε, οι συγκρίσεις δημιουργούν προβλήματα. Τώρα ξέχασες ποια είσαι. Για μισό. Όλα αυτά μου τα πες για να συνελθώ. Όχι ακριβώς. Από ήκτο. Όχι, δεν. Απαράτα. Έλα εδώ, σε παρακαλώ. Μα τι έπαθες πάνω τώρα? Μα δεν θέλω τον ήκτο σου εγώ. Μα καλά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν βλέπεις τίποτα. Όχι, τι να δω. Τι να δει, λέει, σε γουστάρω. Τι συμβαίνει?
Παιδιά! Απαρτία. Εντάξει, τον βρήκα. Πάω να τον φέρω γιατί δεν ξέρει τον δρόμο. Μάριε, έλα μέσα που σε θέλω. Δεν μπορώ τώρα. Έλα αμέσω σου λέω. Βρε, έλα που σου λένε είναι επίγον. Δεν μου λες, Μαρία, έχεις τρελαθεί. Φυλάς τη μια στο σαλόνι και έχεις και την άλλη στην κουζίνα. Δεν κατάλαβα. Πολύ προοδευτικού σας βρίσκω, σίστερ. Γι' αυτό με φωνάξατε. Γιατί βιάζεσαι να φύγεις. Λοιπόν, λέγε τι θέλεις. Μάριος, η μάμη κάλεσε ένα δόκτορα, ψυχίατρο, για τον γκέρλ και... Θα έρθει ο Φούλης και θα κάνει τον ψυχίατρο, κατάλαβες. Γιατί αναστενάζεις. Αρχίζω και τη βρίσκω πάρα πολύ με αυτή την ιστορία. Σούπερ! Δεν κατάλαβα. Παιδάκι μου, ο τύπος είναι πάρα πολύ ρομαντικός. Σπάνιο πράγμα σήμερα. Και ξέρει και να διεκδικεί. Αυτό κι αν είναι σπάνιο. Ξέρεις τι μου έλεγε προηγουμένως. Τι? Ότι ανάμεσα στην Τζένι Βρανά και την Άννα Μελά θα διάλεγε... Την Τζένι Βρανά εμένα. Όχι, την Άννα Μελά εμένα. Δεν κατάλαβα. Α, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα τα πάω πάρα πολύ καλά μαζί του. Με φίλησε κιόλας. Φιλάει σούπερ. Σιγά καημένη. Πώς κάνεις έτσι λες και σε φιλάνε για πρώτη φορά. Τι έκανε λέει. Με φίλησε. Και εσύ έκατσες. Μπράβο, αυτό δεν το περίμενα από σένα. Μπορώ να μάθω τι πρόβλημα έχεις. Θα μελαγχολήσω. Κι ύστερα εγώ, κι ύστερα εγώ. Γιατί τραγουδάς τώρα, παιδιά. Έτσι είμαι εγώ, όταν πονάω τραγουδάω. Και γιατί πονάς δηλαδή. Ναι, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Δεν φτάνει που με εκμεταλλεύεσαι. Τι πέφτεις και στον γκόμενό μου. Το ποιον. Που άκουσες και ξέρεις πόσο ερωτευμένη είμαι εγώ μαζί του. Αυτός μου λέει ότι... Εσύ μπορεί να έπαθες αμνησία, αλλά εγώ οφείλω να σου πω ότι με τον τύπο έχω πάρα πολύ σοβαρή σχέση και δεν σου επιτρέπω να την πέφτεις. Μα λένε εγώ δεν... Φεύγω. Πάω να το πω στο Φούλη να ξεμπερδεύουμε. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Α, τον... Τι έγινε, έφυγε η Τζένι. Πού πήγε, είχε γιατρό. Γάμο το, δεν την πρόλαβα γιατί και η μάνα μου γιατρό ψάχνει. Μήπως θα σε στείλω εγώ στο γιατρό. Γιατί... Thank you.